Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό που βλέπετε που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή είναι η μπάλα πάνω σε ένα μπουζούκι που έχω κάνει επισκευή, που έχω αλλάξει καμάρια. Το μπουζούκι αυτό είναι ενός φίλου από εδώ, από το New Jersey στην Αμερική. Είμαι ο Κιούλος ο Χαράλαμπος από το Brooklyn εδώ της Νέας Υόρκης. Αυτό το μπουζούκι εδώ είναι ένα τρίχορδο το οποίο το έκανα μια επισκευή, του άλλαξα τα καμάρια όπως σας είπα, και αυτή τη στιγμή είναι στο τελευταίο στάδιο του, κάνουμε την μπάλα με τη γομολάκα. Όπως βλέπετε είναι μια διαδικασία μεγάλη, δεν είναι κάτι εύκολο, θέλει μεγάλη προσοχή για να φαίνεται και ωραία, παρόλο που είναι με το χέρι. Αν προσέξει πολύ καλά αυτός που την κάνει, μπορεί να βγάλει καλό αποτέλεσμα. Αυτό το τρίχορδο, όπως είπαμε, το αλλάξαμε καμάρια, είναι ενός φίλου μου και πελάτη, είναι από το New Jersey, λέγεται Χρήστος Παπαδόπουλος. Ένα τρίχορδο μπουζούκι το οποίο το καπάκι είχε βουλιάξει, το είχε το όργανο πάρα πολλά χρόνια, μπορώ να πω πάνω από μια δεκαετία, και επειδή στο όργανο το πονάει, όπως λέμε, όπως και κάθε παίχτης όταν έχει ένα όργανο, έχει αξία για αυτό να το έχει πολλά χρόνια, και έτσι αυτό το παιδί το αποφάσισα να μου το δώσει να το φτιάξω, και όπως είδατε το, σας είπα, το άνοιξα, του πέρασε καινούριο καμάρια, το σήκωσα το όργανο πάνω με κλίσεις και με πάντα, με τα πάντα, και τώρα είναι στο τελείωμα. Σε ένα άλλο βίντεο που έχω βάλει, αν θα δείτε, είναι το ίδιο όργανο που είναι όλο με ταινίες που το έχω ανοίξει και σας δείχνω που είναι ανοιγμένο. Και τώρα είναι στα λούστρα, όπως είπα. Το λούστρο αυτό της μπάλας, όπως είπα, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Απαιτεί πολύ χρόνο, υπομονή, και θα βγάλει τα πολύ καλά αποτελέσματα. Ο ήχος έχει τεράστια διαφορά με τα άλλα λούστρα που βάζουν απάνω. Ειδικά στο καπάκι πρέπει να είναι αυτό το πράγμα, η γομολάκα, για να βγαίνει ο καλός ο ήχος. Το ξεκίνησα και εγώ πριν λίγο καιρό. Πάρει στο Σταύρο του Ντουτάλα που μου έδειξε πως γίνεται αυτό το πράγμα και αυτή η διαδικασία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, το χέρι πρέπει να δουλεύει συνέχεια, να μην σταματάει, γιατί όταν σταματάει κολλάει και μετά φαίνεται. Η μεγάλη μαστόρη της Ελλάδος, δεν θα έλεγα η μεγάλη μόνο, μερικοί από αυτούς, να το πω έτσι καλύτερα, χρησιμοποιούν την μπάλα, άλλοι χρησιμοποιούν τα άλλα τα λούστρα, αλλά αυτούς που ξέρω εγώ, τους μερικούς, χρησιμοποιούν την μπάλα, όπως είναι βέβαια ο Παναγιώτης ο Βάρλας,
και ο Σταύρος του Τάλας που με έμαθε εμένα να το να κάνω αυτό το λούστρο. Και όπως προείπαμε, πολύ καλά αποτελέσματα στον ήχο. Το μπουζούκι αυτό, μόλις του περάσαμε τα καμάρια, ήδη έχω κάνει κανένα δύο βίντεο, θα τα δείτε, μπορεί να τα έχετε δει κιόλας. Αυτά είναι με τα καινούργια καμάρια, αλλά με το παλιό το λούστρο. Σε κανένα μήνα από τώρα θα το δοκιμάσουμε πάλι το όργανο, αφού θα έχει και τελειωμένο καβαλάρι τα πάντα και με το λούστρο της μπάλας που λέμε, θα δείτε τι πραγματικό, τον πραγματικό ήχο που βγάζει το όργανο και τη διαφορά που έχει με το άλλο το λούστρο και τη διαφορά που θα ακούσετε όταν θα έχει απάνω το λούστρο της γομολάκας. Είναι μεγάλη η διαφορά. Αλλά απαιτεί διαδικασία μεγάλη και χρόνο. Εγώ εδώ στην Αμερική ξεκίνησα πριν 7 χρόνια. Για να φτιάξω κι εγώ όργανα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βγάζω ένα βίντεο προσωπικό έξω. Απλά για να με γνωρίσει λίγο ο κόσμος και να δουν λίγο τη δουλειά μου και ποιος είμαι τέλος πάντων. Είμαι εδώ, Νέα Υόρκη, Brooklyn, στην Αμερική. Και εδώ κάνω τα μπουζούκια. Όπως βλέπετε, συνεχίζουμε να βάζουμε υλικό απάνω. Βέβαια, αυτό εδώ που βλέπετε είναι το πρώτο τελευταίο χέρι. Οι πόροι πλέον πια έχουν γεμίσει, αλλά απλώς βάζουμε λίγο υλικό να κάνει λίγο παραπάνω κρούστα που λένε. Και μετά θα το αφήσουμε γύρω στον ένα μήνα. Θα το κρεμάσουμε, να κρέμεται για να στεγνώσει. Και αφού στεγνώσει, του κάνουμε ένα γυάλισμα. Και του περνάμε το καβαλάρι του. Ένα τρίχορδο μπουζούκι που, όπως είπαμε, έβγαλε πολύ καλό ήχο, θα το ακούσετε κι εσείς, αλλά τον πραγματικό του ήχο θα τον ακούσετε σε κανένα μήνα που έχουν τελειώσει τα λούστρα από την μπάλα.
Όπως βλέπετε, το χέρι είναι πάντα εν κινήσει, δεν σταματάει. Αν σταματήσει, δημιουργούνται διάφορες γραμμές και μετά με το μάτι φαίνονται. Την ίδια στιγμή θέλει και στρώσιμο, όταν πάμε κυκλικά γεμίζουμε τους πόρους. Μετά το κάνουμε και πάνω κάτω, να στρώνει, να μην φαίνεται και ο κύκλος μέσα στο λούστρο και φαίνεται λίγο άσχημο. Αλλάζουμε που και που και το χέρι γιατί κουραζόμαστε. Αυτός, φίλοι μου, είναι η διαδικασία της μπάλας. Αυτά είχα να σας πω. Τα αποτελέσματα από αυτό το όργανο με τη γομολάκα, την μπάλα, τον τρόπο αυτόν και το λούστρο αυτό θα το δείτε μετά από κανένα μήνα. Θα βάλω βίντεο να δείτε το αποτέλεσμα του ήχου. Πώς θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για όσους με υποστηρίζετε. Σας ευχαριστώ όλους. Χαράλαμπος Κιούλος από Brooklyn, Νέας Υόρκης. Να είστε καλά. Μην σταματάτε να παίζετε μπουζούκι. Και να έχετε όλη υγεία και χαρά. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας.